και χαρά. Μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων στο Sky. Μεσάνυχτα και κάτι. Να είσαι εκεί. Έτσι και δεν έρθεις. Θα σε κράξουμε και σένα. Κρά ρε. Κρά. Βατοπεδάκια μου, σε 5 λεπτά θα πρέπει να έχετε τελειώσει το τεστ. Θα σας πάρω τις κόλλες. Κυρία, κυρία. Ναι, Κωστάκη. Κυρία, νομίζω πως ο Γιώργος με τον Τσίπρα συνεργάζονται. Ή θέλουν να συνεργαστούν τέλος πάντων. Αλλά δεν τους βγαίνει. Γιώργο, Αλέξη, δεν πιστεύω να συνεργάζεστε. Φτός ο Τζιόντας. Καρφί. Σιγά μην αντιγράψω. Σιγά μην φοβηθώ. Ρε, ο Αλέξης δεν έχει ανάγκη κανέναν. Να μου εμένα. Μπορώ και μόνος μου να ανεβάσω τα ποσοστά της βαθμολογίας μου. Μης, θρύβομαι, γιατί ο Κωστάκης είναι αυτός που αντιγράφει. Όποιος έχει στοιχεία, να τα πάει στο γυμνασιάρχη. Όχι μόνο αντιγράφει, αλλά συνεργάζεται και με τον διπλανό του, τον Καρατζαφέρη. Shame on you. Απιού άστρε, που μιλάς και αγγλικά, ρε κύλε. Σε αυτή την τάξη μιλάμε ελληνικά. Έξω οι ξένοι. Μέσα οι ξένοι. Έξω. Μέσα! Έξω! Μέσα! Έξω! Ποιοι! Όλοι σας! Very good! Ελληνίδες, Έλληνες! Δεσμεύομαι... 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 Sorry, ε! Με έπιασε νευρικό γέλιο! Δεσμεύομαι... Γελάω πολύ με την πάρτι μου, γιατί κι εγώ ξέρω κι εσείς πως τελικά δεν δεσμεύομαι για τίποτα. Πάσε καλό μας. Βαγγέλη, Βαγγέλη, ανησυχώ. Παρακαλωθώ εδώ και ώρα κάτι πολύ ύποπτο μπροστά από τη Βουλή. Ύποπτο. Ναι, κάποιοι κλέφτες τραγυρίζουν απ' έξω με υψωμένη τη γροθιά τους. Κλέφτες. Δεν καταλαβαίνω, πρόεδρε. Τι κλέφτες δηλαδή. Να, κλέφτες και αμαρτωλοί. Κλέφτες και αμαρτωλοί. Μήπως, πρόεδρε, εννοείται κλέφτες και αρματολοί. Ναι, αυτό είπα. Ορίστε, φοράνε φουστανέλες και τσαρούχια και κρατάνε δίκανο. Περπατάνε αργά, σηκώνοντας τα ποδάρια τους, σταματάνε, κάνουν στροφή και μετά βαράνε προσοχή, χτυπώντας τα τσιρούχια τους στο πλακόστρωτο. Μήπως έχει γίνει επανάσταση και δεν με έχεις ενημερώσει, Βαγγέλη. Μα με τι λέτε, πρόεδρε? Κλέφτες και αρματολοί. Αποκλείεται. Δεν θα με βγάλεις και τραλό, Βαγγέλη. Να ορίστε, κάτι μουστακαλίδες με φουστανέλες. Και βγάζουν και φωτογραφίες με τους ξένους. Το μάτι μου. Μα πρόεδρε, αυτή είναι η προεδρική φρουρά. Οι εύζωνες, οι τσολιάδες. Δεν είναι κλέφτες και αρματολοί. Χα, και τι κάνουν αυτοί? Ταΐζουν τα περιστέρια. Μα τι λέτε, πρόεδρε? Αυτή είναι τιμητική φρουρά. Φυλάνε σκοπιά μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Είναι στο πόδι μέρα νύχτα. Οκ, μια και ένα στο πάδι, γιατί δεν ταΐζουν και τα περιστέρια? Excellent. Έλα, φέρα και μια τσικουδιά. Έλα να φάμε. Κάντε ησυχία να πω μια μαντινάδα. Σε απόσταση αναπνοής, μια χαρά να νιώσω. Την τώρα μου πρωθυπουργό να την εκαμαρώσω. Αμήν και τι πότε. Τι λέει, ρε, ο άνθρωπος. Και τώρα άλλη μια μαντινάδα. Ο γάτος και ο καλόγερος το αγαπούν το ψάρι. Κι τώρα μου το κόμμα μας μια μέρα θα το πάρει. Αμήν και πότε. Τι λέει, ρε, πάλι ο άνθρωπος. Να μας ζήσει το κορίτσι. Όχι, παπά, όχι. Να το δούμε να προκόβουνε, ζήτω. Όχι, παπά. Στον αέρα ρίχνω, κορίτσι. Κριτικοί είμαστε και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε να μην ρίχνω ούτε στον αέρα. Όχι στον αέρα. Από εκεί ρίχνε. Λάκη, λυπάμαι, αλλά δεν βλέπω να προσφέρονται δουλειές στις μικρές αγγελίες. Πω, μη μου λες τέτοια, Βλαδίμιρε, και έχω πεθάνει της πείνας. Κοίταξε, άκου το στομάχι μου. Πρέπει να βρω οπωσδήποτε κάποια δουλειά. Για στάσου, ρε Λάκη. Εγώ ήξερα πως η κυρία στο ρετυρέ... Πώς τη λένε αυτή που λέει το μέλλον? Ποια, η Μαντά Μορδάνθ. Α, μπράβο. Αυτή δεν σου έδινε κάθε μέρα από ένα κοκαλάκι? Περασμένα μεγαλία. Και αυτή αναδουλειές έχει η βουκαριάρα. Γιατί?
Πώς και δεν πάει κανείς να μάθει το μέλλον του ξαφνικά. Γιατί να πας στη Μαντάμ Ορτάνς και να της τα κουμπίσεις κιόλας για να μάθεις το μέλλον σου, αφού τη μοίρα σου στην έχει ήδη πει ο άλογος Κούφης. Μέλλον, καπούς. Α, πουλάκι μου, τώρα δεν θα μου την δίκωσεις, θα δεις τι έχεις να πάθεις. Οπα, ποια τσιρίζει έτσι. Μία από τις δύο γλυκές γριούλες από δίπλα μένουνε στη σοφίτα. Εμένα δεν μ' ακούστηκε καθόλου γλυκιά πάντως. Δίκιο έχει, μπας και την κλέβουν. Α, την καημένη. Πάνω του! Αμα, την πυροβόλησαν. Τον σκότωσα, τον σκότωσα. Ποιο σκότωσε? Πω, η γριά έκανε φόνο. Πω, όπως την κάγω και να με ρωθείς, κρατάει δίκα μου. Ποιο σκότωσε, κανένα κλέφτη? Και κάτι άλλο κρατάει, τι είναι? Τι είναι μικρό, άσπρο και φτερωτό? Δεν το πιστεύω, περιστέρι, σκότωσε ένα περιστέρι. Όπα, να το κάνει τι? Χρυσούλα, πώς να το μαγειρέψουμε το περιστέρι, στην κατσαρόλα ή να το ψήσουμε στα κάρβουνα? Καλύτερα στα κάρβουνα, χθες φάγαμε το πιτσούνι λεμονάτο. Α, μαν, δεν το πιστεύω. Ρε εσείς, γι' αυτό δεν βλέπουμε πια πουλί πετούμενο στη γειτονιά. Συναγερμός, οι γριές καραδοκούν. Και τι θα γίνει μόλις εμφανίσουν όλα τα περιστέρια? Τότε θα είμαστε εμείς οι επόμενοι, γράφτο. Σικάζω ρε γίναμε, σικάζω, ο θάνατός σου είναι η ζωή μου. Ρε απειλούμεθα από παντού ρε, σαλτάρανε και τα περήφανα γυρατιά από την πείνα ρε. Γρά ρε, γρά. Έτοιμα τα παιδάκια για μάθημα σήμερα? Έτοιμες. Σκάσε, ηλίθια, καρφώνεσαι. Θα ξεκινήσουμε με αριθμητική ή μάλλον όχι, όχι, με γλώσσα. Τρελαίνομαι για γλώσσα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα γέννη. Ξεκινάμε με το αρσενικό. Καλά αγάπη μου, μη βάζουμε και τα μπέλες. Ο Μανάβης, αρσενικό. Γλυκιά ο Μανάβης. Μετά είναι το θηλυκό. Η δασκάλα. Η Βαγγέλης, η Αλέξης, η Γιάννης. Κυρία, εκτός από το αρσενικό και το θηλυκό θυμάμαι κι άλλο ένα. Έτσι μακρύτερο, πως το λέγανε να δεις. Α, το ουδέτερο εννοείς, ηλία, ε? Είδες, καλά το θυμόμουν. Υπήρχε και το τρίτο, το μακρύτερο. Ηλίθια! Να και καρά τα κοράκια στην καρά. Ο Βλαδί που ρωτάει και ο Εμί που μεθάει. Σαν ρωτάνε ρε παιδιά, η χώρα αυτή που πάει. Το βατοπέδι έφτασε και στη Βουλή με τις γνωστές συνέπειες. Μήπως όμως έφτασε η ώρα να συζητήσουμε και το θέμα διαχωρισμού μεταξύ εκκλησίας και κράτους? Κρά και χαρά τα κοράκια στην ταρά. Ο Βλαδί που ρωτάει, το Εμί που μεθάει. Σας ρωτάνε ρε παιδιά, η χώρα αυτή που πάει. Κατά για όλου, κατά για όλου. Ο διαχωρισμός έχει ήδη γίνει. Η εκκλησία έχει γίνει κράτος. Και το κράτος παρακράτος. Και μην ξεχνιόμαστε, κομμένος ο ύπνος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα και οι βρικόρακες φοράζουν κρά. Παναγία μου, βοήθα! Κρά! Για το καλό της χώρας, της χώρας, της χώρας, της χώρας.